Το φεγγάρι πάνω θεμού. Ασημένιο ταλιρό. Έλα, βγες ρε παιδί μου, αφού είδες την πέρα σήμερα. Για το όλο Σκόπουλο. Για πίστα. Επηρεασμένος πρώτα που μπήκαμε μέσα στο στούντιο και επειδή χορεύαμε, γι' αυτό είσαι πολύ επηρεασμένος. Και πώς να μην είσαι μόνο. Γιώργος Γκόλιας, Πέγγιδα Μουράκη, Μπάρβαρα Κίρκη και Αλέξανδρος Πετρίδης, σήμερα για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής θα σας ταξιδέψουν σε μοναδικές επιτυχίες από το All About Music, που και οι δύο συνεργάτηδες μου, όταν ακούσαν ότι ο Γιώργος έχει αφιέρωμα στον Τόλι Βοσκόπουλο, θέλανε να είναι παρόν. Βεβαίως, παρούσε. Και βέβαια, αυτό πρέπει να πω είναι πραγματικά, και το μαύρο που είναι βραδινό, ξέρεις για το θέμα. Αλλά η Μπάρβαρα με το κόκκινο. Εντάξει, μου κάνει το φεγγάρι πάνω θέμα που βγήκε και η ηθοποιός εκείνη. Ναι, είναι και αυτό της δεκαετίας. Πώς, ποια χόρευε τότε, ρε παιδί, με το παιδί. Χρονοπούλου ήταν. Όχι Μαροπούλου. Χρονοπούλου ήταν με τα τέτοια. Ναι, ταν. Εγώ βέβαια εντελώς. Ζωή Λάσκαρη. Γι' αυτό μου το θύμιζες έντονα. Μοιάζει λίγο στη ζωήτσα. Εν τω μεταξύ, εγώ εντελώς τώρα Γεωργίτσης. Καταλαβαίνεις τώρα. Ναι. Ναι, αλλά ο σωματότυπος ίδιος. Ναι, ναι, και το στυλ, δηλαδή δεν έχω βάλει το προϊόν μου και τέτοια. Ίδιος σωματότυπος. Και τα πολιτικού ας μπλουζάκι είναι αυτό. Τι ωραίο, παιδιά. Αυτό έβλεπα και εγώ. Πάρα πολύ ωραίο δεν είναι. Και μεταξωτό. Ναι, ναι, μα είναι για μεταξωτά. Μεταξωτό ή βαβακερό είναι. Μα λέει σιλ. Μετάξι είναι. Μετάξι. Είναι μεταξωσκόλικα. Σιλκ. Λοιπόν, που έχει, ναι, που έχει αναδειχθεί σε πεταλούδα. Και τα μπρατσάκια. Και τα μπρατσάκια μου, είδες τη μπρατσάκια, δεν σε σώσουν, ναι. Πιστεύω ότι θα είναι. Αμπρατσάκια! Δεν είναι μπρατσάκια. Αλλά μπρατσέρα. Αλλά μπρατσέτο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πολύ ωραία θέματα και από τους τρεις σας. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο το αφιέρωμα στον έναν και μοναδικό, τον Λιβοσκόπουλο. Που να ευχηθούμε βέβαια γρήγορη ανάρρωση, γιατί έμαθα ότι είχε μία περιπέτεια τώρα τελευταία με την υγεία του από το κέντρο που εμφανιζόταν, διέκοψε κάποιες εμφανίσεις κτλ. Ευχόμαστε πραγματικά να είναι πολύ σύντομα όπως τον θέλουμε και όπως δυνατόν τον έχουμε γνωρίσει μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, ακούγοντας τα τραγούδια που έχω ετοιμάσει, δεν έχω προλάβει να πάρω καμία σαμπάνια, ξηροκάρπια κλπ. Δεν πειράζει, θα πάμε κουλουράκι και θα ειλικρινά, ακούγοντάς τα, ξεσηκώθηκα. Δεν χρειάζεται και σαμπάνια, φτιαχνόμαστε μόνο με τη φωνή του. Νομίζω ότι θα το γουστάρετε όλοι, αλλά τελευταίο κομμάτι άφησα ένα το οποίο είναι δικιά μου προτίμηση. Πολύ ωραίο κομμάτι και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε. Θα μας πεις, αυτό είναι λοιπόν, το αγαπημένο μου. Έχω φέρει δύο κυρίες, γιατί τις έφερα μόλις ακούσανε το θέμα, οι οποίες θα με βοηθήσουν να κάνω λίγα πράγματα στη βιογραφία, να πούμε, για τον Τόλι Βοσκόπουλο, γιατί έκανα την έρευνα, βρήκα αρκετά πραγματάκια. Εντάξει, βέβαια, ο Τόλις Βοσκόπουλος είναι ένας από τους. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής μουσικής ιστορίας, να το ξαναπώ. Εγώ ανεπανάληπτος. Είμαι ερωτιάρη και μου αρέσουν οι άντρες που είναι ερωτιάρη. Είναι εν ζωή, έχει προβλήματα υγείας, ευχόμαστε να τα ξεπεράσει όντως. Είναι, παραμένει ένας πολύ low profile, ταπεινός άνθρωπος, ερωτιάρης, ο οποίος την έχει πατήσει πολλές φορές γυναίκες. Από γυναίκες. Ναι. Από, δεν ξέρω γιατί. Έχει απολαύσει έρωτα όμως πάρα πολύ. Αυτό λέω, όχι ερωτιάρης. Έχει απολαύσει. Ότι είναι, δίνει στη γυναίκα, την αγαπάει, την λατρεύει. Της δίνει πολλά της γυναίκα. Τη λατρεύει, λατρεύει τη δεν θα χρειαστώ σήμερα. Ας έτσι οι γυναίκες να μιλήσουν, είναι φεμινιστικό το θέμα. Μα, νομίζω ότι και ο Τόλης θα αισθανόταν πολύ ωραία να έχει την Μπάρμπαρα εδώ και την Μπέγκη να μιλάνε. Εδώ η κυρία λέει ότι πήγε και τον είδε στα μπουζούκια. Την πρώτη φορά που πήγα στον Τόλι Βοσκόπουλο, που άνοιξα το βίο μου στη διασκέδαση, ήταν με τον Τόλι Βοσκόπουλο στα 12 μου χρόνια. Καλά, εγώ δεν τη το είπα. Αλήθεια. Ο Δε Βοσκόπουλος, όπου με έβρισκε στα χρόνια που περάσανε, τρελαινότανε να χορεύω. Μέχρι επάνω στο χώρο. Χόρευες κιόλας, δαμουράκι μου, για να τον πάρω τον Τόλι να μας φάει καλά. Μετά κατάλαβα, λέω, μα τώρα τόσο πολύ η Πέγκη να θέλει να είναι μαζί μου με τον Βοσκόπουλο κλπ. Λέω, τι γίνεται. Εγώ από τον είδα στον Παραόντα. Αξεπέραστο. Στη φετινή παράσταση ή πέρσι. Όχι, πού ήταν. Στην πέρσι. Πρόπερσι. Έχει κάτσει πάντως αυτό το χώρο, του πάει. Πολύ. Αυτό το μαζεμένο το ωραίο που κάνει. Να πω και κάτι. Με τόσα χρόνια που έχουν περάσει, ενώ με άλλους τραγουδιστές έχουν αντικατασταθεί
με καινούριους φωνές, με καινούρια άτομα, ο Βοσκόπουλος δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα. Όχι, όχι, όχι. Σωστό. Πολύ προσπαθεί. Και αν κάποιοι βέβαια πήγανε να, όχι να τον μιμηθούν, να μοιάζουν, δεν κάνανε καριέρα για αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Και ακριβώς. Αυτό είναι μεγάλη κατάρα. Γιατί να μοιάζει σε κάποιον πολύ μεγάλο καλλιτέχνη. Στο Voice και σε όλα αυτά τα οποία έχουν εμφανιστεί παιδιά που προσπάθησαν να το μιμηθούν και φάγανε χ. Ναι, βέβαια. Είναι μια ιδιαίτερη χρειά. Δεν είναι ωραίο να σε ακούω. Έχει πολύ ωραία φωνή. Δεν θέλω να ακούω Βοσκόπουλο. Ένα είναι τέρμα. Ο πρώτος που το μιμήθηκε ποιος ήταν, ο Πανταζής, α, ναι. Που ναι, ήταν το στο Καν Καν, παιδιά τον άκουσα και τον έβαλε ο Βοσκόπουλος να τραγουδήσει. Ναι, ναι, επειδή έχει αυτό το ένρινο, το... Ναι, ναι, σωστό. Αλλά πάμε μετά δεν το μιμήθηκε καθόλου. Κοιτάξτε, θα το κάνουμε παιχνίδι. Ξεκινάμε με ηλικία. Πόσο χρονών νομίζετε ότι είναι ο Βοσκόπουλος? 80. 70 σίγουρα. Εκεί. 79 στα 80. Έχει γεννηθεί το 1940, 26 Ιουλίου. Οπότε ο άνθρωπος είναι 79 ετών. Και το ευχόμαστε να ζήσει πολύ, γιατί έχουν φύγει πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες σε νέα ηλικία ή και σε πιο προχωρημένη. Είναι ένας εν ζωή μεγάλος καλλιτέχνης και είναι ο πιο εμπορικός, Έλληνας καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι και εν ζωή. Δεύτερη ερώτηση. Πόσους γάμους έχει κάνει? 3. Λάθος. 2. Λάθος. 10. 4. 4 γάμους. Και όμως, παιδιά. 4 γάμους έχει πολιτική. Κάνει. Προσέξτε. Στέλλα Στρατηγού το 60-75. Καθόλου δεν την ξέρω τη στιγμή. Μαριλέλα το 73 με το 81. Η Τζούλια Παπαδημητρίου με την οποία έκανε και κόρη. Και η τέταρτη η Άντζελα Γκερέκου που. Πολύ ωραία γυναίκα. Δύο γυναίκες μου αρέσουν. Με τι σκάνδαλα, ενώ παρόλο είναι low profile, με τι σκάνδαλα έχει συνδεθεί το όνομά του? Με τι, δεν θα με φοβερό. Γύρω από την προσωπική του ζωή. Ναι, με την Τζούλια Παπαδημητρίου. Παιδιά, έγινε το μεγάλο, ο μεγάλος πανικός. Ναι. Επίσης με την Άντζελα Γκερέκο, που η οποία υποχρεώθηκε να φύγει από την κυβέρνηση τότε που ήταν με το Πασόκ, έτσι. Για ποιο λόγο θυμάστε? Γιατί είχαν βγει τα χρέη. Τα χρέη και ο οποίος. Όχι, όχι. Ότι έκανε φοροδιαφυγή. Ότι έκανε φοροδιαφυγή τεράστια. Είχε βγει ένα. Ο Πτώλης. Είχε βγει ένα πολύ τεράστιο ποσό να πληρώσει στην εφορία. 5,5 εκατομμύρια, τα οποία προήλθαν, ο ίδιος δεν τα αναγνώρισε και όντως μιλώντας και με την Μπέγκη, κατάλαβα ότι ήταν ένας εκτός low profile. Αγαθός, δεν ασχολιόταν τόσο. Με το οικονομικό καθόλου. Δεν το πιστεύω καθόλου. Κοίταξε. Να φοροδιαφυγή. Α, ναι, ναι, το ίδιο. Είναι νομίζω σκάνδαλο από δημοσιογράφους και αυτά τα. Όχι, όχι, απλά μπορεί να ήταν τόσο αμελής και να. Όχι, παιδιά, το είπε ο ίδιος. Του χρήματος καθόλου ο ίδιος. Ήταν μόνο για τραγούδι και είχε αυτό μέσα και του ηθοποιού πολύ έντονο. Καλλιτέχνη. Δεν τον ένοιαζε αυτό. Α, ξέρεις τι γίνεται. Όταν είχε. Είπε ο ίδιος, συγγνώμη, να μην αφήνουμε για αυτό το θέμα. Ο ίδιος είπε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο ίδιος δεν το είχε αναγνωρίσει. Για ποιο λόγο? Γιατί είχε ανθρώπους να διαχειρίζονται τα δικά του χρήματα. Λέει ότι ήταν χρήματα τα οποία εγώ ποτέ δεν εισέπραξα, ποτέ δεν είχα έσοδο. Το οποίο τι υπονοούσε, ότι όλοι εκείνοι που διοργάνωναν τις εμφανίσεις του, τις συναυλίες κλπ. Δεν ήξερε με ποιο τρόπο λαμβάνουν χρήματα μαύρα, άσπρα, κάτω από το τραπέζι κλπ. Δεν μπορούσε να το ξέρει. Οπότε σου λέει, είναι ένα έσοδο που δεν έχω λάβει, δεν το έχω καρποθεί και άρα δεν μπορώ να πληρώσω φόρο γι' αυτό. Ήταν πλήρη άγνοια του. Είχε βγει η ποινική, για το ποινικό κομμάτι, είχε βγει η φυλάκιση 3 ετών εξαγοράσιμη. Έτσι, οπότε χρειάστηκε 3 χρόνια, καταδικάστηκε σε φυλακή. Ταλαιπωρήθηκε και γι' αυτό. Και βέβαια όλο αυτό το σκάνδαλο στην τηλεόραση κλπ. Και επόμενη είχε ερώτηση. Μέσα του είχε αποσυρθεί λίγο γιατί δεν ένιωθε καλά. Εντάξει, πέρασε καλά. Και αυτό με το παιδί, με την Τζούλια Παπαδημητρίου. Πολύ. Φοβερός πόλεμος, έτσι. Επόμενη ερώτηση. Τον ξέρουμε ως μεγάλο τραγουδιστή, λαϊκό τραγουδιστή κλπ. Και πολύ καλό ηθοποιό. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Με ποιους άλλους ρόλους έχει, δηλαδή με ποιες άλλες ιδιότητες είναι συνδεδεμένος? Ηθοποιός. Ηθοποιός ξεκίνησε και σε ηλικία 18 και στην ηλικία των 28 καθιερώθηκε ως τραγουδιστής. Βγήκε 18 γύρω στα 23-24, βγαίνει στον κινηματογράφο με την πρώτη του ταινία. Και επίσης ηθοποιός, άρα και κινηματογράφο και τώρα στο. Τραγουδούσε μέσα στις ταινίες όμως και από εκεί. Ακριβώς. Έχει άρα λοιπόν. Και μια ταινία που δεν τραγουδούσε, ήταν ηθοποιός. Και καθιερώθηκε. Ποιο τραγούδι την καθιέρωσε, παιδιά?
στα 28 του χρόνια ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο ξεκίνησε η άνοδός του. Αγωνία με λαχτά. Αυτό αγωνία. Ήταν το πρώτο. Το αγωνίο, του... παιδιά, το αγωνία. Αγωνία με λαχτόρο. Λοιπόν, επίσης έχει υπάρξει, όπως είπατε, ηθοποιό. Έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις θεατρικές δίπλα στον Αυλονίτη, Βλαχοπούλου, Βασιλιάδου, Χατζηχρήστο. Έτσι. Από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες ήταν, λέει, τα musical Οι Εραστές του Ονείρου με την Λάσκαρη το 1992. Εγώ θα τους ήθελα και ζευγάρι τραγούδα... με τη Λάσκαρη. Ναι. Θα του πήγαινε. Ναι, θα του πήγαινε, όντως. Νομίζω κάτι υπήρξε. Πήγε να παίξει. Κάτι υπήρξε. Λέει, γιατί ναι, οι τέσσερις ήταν γάμοι. Απλά δεν βγήκε σε γάμο αυτό. Νομίζω ότι υπήρξε κάποιο διάστημα. Θα τους ήθελα πολύ, γιατί είναι πολύ ωραία. Και μην ξεχνάτε ότι ως συνθέτη, ότι της αφιέρωσε εκείνο... και ένα μεγάλο... Που ήταν περίεργο. Ο γάμος ήταν με τη Μαρινέλα, σοκαριστήκαμε. Γιατί. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο ζευγάρι κι αυτό. Δεν ταιριάζανε. Λοιπόν, λέει, ακούστε λιγάκι, ωραία, να συνεχίσουμε δεν λίγο τα θεατρικά του. Δεν το περιμέναμε και δεν ταιριάζανε. Τα θεατρικά, τραγούδα θεατρή, είναι το 78 με την Μαρία Λιφέρη. Αυτό δεν το γνώριζα. Το ήρθε σαν όνειρο το 98 με την Άτζελα Αγκερέκου. Έτσι, το οποίο ήταν μάλιστα στηριγμένο στον τρόπο που γνωρίστηκαν. Γύρισαν, ναι, δηλαδή αυτό πήγα να σου πω. Αυτό όμως μας θύμισε και την γνωριμία. Σαν συνθέτης, αυτό δεν το. Σαν συνθέτης, επίσης έχει δώσει σε Δούκισσα, Μαρινέλα, Στράτο Διονυσίου, Αντώνη Ρέμο, Νίκος Φακιανάκη, όπου το 1971 έγραψε για τον Γιάννη Βογιατζή και Νίκος πήγε Φακιανάκη. Στο... Για τον Νότι Φακιανάκη, Νίκο, είπα, συγγνώμη. Για το Βογιατζή έγραψε το Αδέλφια μου Αλίτες Πουλιά που κέρδισε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης πήγε και ο ίδιος και τραγούδισε το Ξανθή Αγαπημένη Παναγιά. Ήταν γιατί η Λάσκαρη. Η Λάσκαρη, γι' αυτό σου λέω. Η οποία ήταν και παρούσα. Ήταν και παρούσα στο κοινό. Σίγουρα υπήρχε μια δοθή αυτό. Σίγουρα. Θέλω να πάμε να ακούσουμε. Ακούστε, τον λέγανε. Ναι, αυτά το τέλος και μετά πάμε να ακούσουμε τα κομμάτια. Γιατί παιδιά Βοσκόπουλος χωρίς κομμάτι. Το λέγανε. Να ετοιμάσουμε παρακαλώ το βίντεο κλιπ, όχι παντομήμα. Και είμαστε Βοσκόπουλο, έτσι. Το θυμόμαστε, δεν είμαστε τέτοιο. Λοιπόν, ωραία. Μη μου αγχώνει. Καθόλου. Καθόλου, καθόλου, δεν είναι και παντομήμα, ξέρω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω και τον λέγανε πρίγκιπα. Είναι ο πρίγκιπας, ναι, της... τον είχαν ονομάσει πρίγκιπα. Είχαν πάει, λέει, στη Θεσσαλονίκη με το Στράτο Διονυσίου. Αυτή ήταν μια, νομίζω, σταθμό στην καριέρα και του ενός και του άλλου. Και τραγουδάγανε στη Θεσσαλονίκη και πήγανε, λέει, σε ένα μπιλιαρδάδικο. Μέσα να παίξουν μπιλιάρδο και ήρθε η αστυνομία για να μπορέσει να τους βγάλει έξω. Ήτανε τίγκα το μαγαζί, ουρές έξω για να πάνε να τους δουν. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό, ότι έβαλε την υψηλή τάξη μέσα στα μπουζούκια. Την, ναι, υψηλή. Ναι. Γιατί αστυνομία σε μπουζούκι. Μπράβο. Βέβαια, ερωτιάρης, να το πούμε, είναι πολύ ωραίο αυτό για έναν άντρα. Ερωτιάρης, όχι αλλάζει γυναίκες έτσι. Είναι ερωτιάρης, να πάει τη γυναίκα, ρε παιδιά, είναι σημαντικό. Πάντως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, μπορούμε να ξεκινήσουμε να τα ακούσουμε τα τραγούδια. Έλα, παρακαλώ, έλα, γιατί δεν μπορώ, παιδιά, τώρα να χορέψω και να βρω χασάπικο, ζεμπέικο, τι να είναι. Και, ναι, ωραία. Αυτό είναι. Είναι κλασικό, βέβαια. Κλασικό, και είναι και κλασική και η έναρξη. Ζωή Λάσκαρη, ωραιότατο, μια χαρά όταν λέγω για παντομήμα. Ωραίο, μια χαρά. Και. Και η ζεμπεκιά τη ζωή. Και ωραίο, άντρα. Όχι, και η ζεμπεκιά τη ζωή Λάσκαρη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ο Βοσκόπουλος δημιούργησε. Στο έργο Μαριχουάνα Στόπ, νομίζω. Δημιούργησε φαν τρομερούς. Τρομερούς φαν. Άνοιξε το λιγάκι, άνοιξε το λίγο. Εντάξει, δεν είναι Black Sabbath, είναι Βοσκόπουλος. Εντάξει. Και ή φανατικούς ή φαν, ή δεν θα σου άρεσε καθόλου ο Βοσκόπουλος. Δεν υπήρχε αυτό, δεν υπήρχε. Κάποιοι παιδιά μπορεί να μην θέλανε. Έχω με λίγη, πάντως έχει φανατικούς. Ο παντού θαυμαστέ. Πόπο, έχω κλάψει με αυτό το τραγούδι. Αν δεν κλάψω με κάτι, αν θέλει το λίγο, ανέβασε. Δεν μπορώ να διακόψω για μαγειά. Έστασε μέλη η μαχαιριά. Αυτό ήταν στα πρώτα. Ναι, αλλιώς το λέω. Ναι. Ναι, άστο χρόνο, ανέβασε το λίγο, δεν πειράζει.
ωραία, ωραία. Αυτό είναι από musical, έτσι. Από ποιο musical είναι αυτό? Εντάξει, κύριος εδώ, έτσι, και ωραία η εμφάνισή του. Βέβαια, εκείνη η εποχή ήταν Βοσκόπουλος, και μίλαγε στον πληθυντικό. Ο Ζαμπέτας είχε πει ότι ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και την τρώει, την καταπροκτίζει. Με την έννοια την καταπροκτίζει, γιατί ο Ζαμπέτας έλεγε η σκηνή ή που θα σε πάει πρέπει να τη φας. Και αυτός λέει ανεβαίνει πάνω και την τρώει, την κατασπαράζει. Γι' αυτό μου μοιάζει. Λίγο τέτοιο, λίγο να το ανεβάσουμε. Ναι, μωρέ Γιώργο, έχεις πάθει κάτι. Έχω πάθει, δεν επειδή ακούω επειδή είσαι καλά. Πολύ στα κλάπ. Ναι, ακούω τέτοιο. Ό,τι κι αν κάνει. Δεν γίνεται όμως. Ναι. Την ώρα σου χάνει. Να μην χάνω την ώρα μου. Καλά κάνω. Απαντάω όμως στο τραγούδι. Υπάρχει και λόγο να απαντήσω. Δεν το ξέρω. Εγώ θα συνεχίσω να το κάνω όμως. Να έχει και suspense ή τέτοια και να έχουμε και λίγο άλλο το πίπερο στην. Όχι, μα άμα θες βάλει και κανένα. Κοίταξε και μέχρι σήμερα τα ίδια τραγούδια που λέει και στα ίδια τραγούδια βγάζει ερωτισμό. Ναι. Δεν κουράζεσαι. Γιατί είναι μια αδυναμία. Και πολλοί γάμοι έχουν ξεκινήσει νομίζω σε αυτό το τραγούδι. Ναι, και πολλοί χωρισμοί επίσης. Κάτσε, εντάξει. Είναι η κομμάτια. Αυτό είναι μουσική, έτσι. Αυτό είναι αγωνία. Ρε, και πολύ ωραίος ο Άντρας. Θα ήθελα να το αφιερώσω, θα πρέπει τουλάχιστον σε 22 ονόματα. Σιγά μου, το αισθάνονται, λέω, για μένα, όχι εγώ. Εγώ θα ήθελα να δείξω αυτή την εποχή. Αυτή είσαι, δεν το καταλάβει. Εγώ είμαι ευτυχής που την έχω ζήσει. Η μάνα μου την αυτό το καθιέρωσε το κομμάτι. Αγωνία δυστυχώς. Για εδώ είναι 28 χρονών, έτσι. Να μη σε μοιράζω. Οι άντρες αγαπούσαν πραγματικά τότε. Ήταν εδώ. Όχι, τώρα δεν είναι. Θα λέω να μας κάνουν να κλάψουμε τώρα, μιλάμε. Να... πολύ ωραία. Κάτι, την έχει πιάσει και γεννηθεί εδώ. Μ' αρέσει. Ας το παιδάκι, εντάξει, καλά είναι και τώρα. Μια χαρά είναι. Ωρέψε μαζί μου απόψε. Εντάξει, αυτή είναι μία από τις πιο ωραίες ζεμπεκές, έτσι. Ζεμπεκιά. Όλα τα τραγούδια μιλάνε για αγάπη. Για αγάπη. Συγγνώμη, αλλά θέλω τουλάχιστον 40 τετραγωνικά για να κάνω την κίνηση. Μια ζεμπεκιά, ρε. Έχω μεγάλα πόδια. Ο γαζέλος. Να με πάρει. Ο γαζέλος. Κόρεψε για σένα μόνο και για μένα. Γιατί ξέρεις γιατί, ε? Γιατί... πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιά σου με. Και μετά από αυτό το κομμάτι, να ξέρετε, εμείς οι τραγουδιστές που κάνουμε μαζί λίγη, λέμε το ανεπανάληπτο, θα είμαι εγώ για σένα. Είναι ο ίδιος τόνος, είναι το ίδιο τέμπο και ρίχνουμε τα λουλούδια και παίρνουμε πολύ ζημιά. Αυτά έκανα όταν γέμισα τις πίστες. Έχει πει Βοσκόπουλο. Πάρα πολύ. Ποια κομμάτια. Αυτά τα τέσσερα. Το ανεπανάληπτο. Περίμενα να ακούσεις και τα άλλα. Δεν τα έλεγα όλα. Δεν ήθελα να μεταφλήσουμε. Α, αυτό το έχει πει. Εντάξει. Αυτό και η Μεριλίδα το έχει πει. Μια σκηνή καταπληκτική. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το Βοσκόπουλο. Το συγκεκριμένο. Όχι, είναι λίγο πιο γυναικείο κομμάτι για μένα. Αν και είναι μόδα τώρα οι άντρες να λένε τα γυναικεία. Αλλά γιατί αυτό το θέλω τα... λίγο από ένα από μια γυναίκα. Αυτό πολύ. Η Λίδα έκανε και το τέτοιο. Ναι. Έκανε ένα ιδιαίτερο. Ναι. Εγώ επιμένω ότι ο Βοσκόπουλος είχε πάρα πολύ. Ωραίο είναι και με το Βοσκόπουλο πολύ. Πάρα πολύ καλό. Όνειρο πάντως θέλω να σου πω κάτι για το Βοσκόπουλο. Ναι. Εγώ θέλω να σου τραγουδιστή. Ωραία! Αυτά είναι η τελευταία μας φορά. Παιδιά, εδώ είναι με τη Σεμίνα. Εδώ είναι με τη Σεμίνα Διγενή, έτσι. Είναι στην εκπομπή της Σεμίνα Διγενή. Το κοίτα την καταπληκτική. Το ανεπανάληπτος δεν είναι αυτό. Όχι! Αν θα κάνουμε ένα έρωτα όλο τρέλα. Λοιπόν, ατέλειωτο ταξίδι. Ατέλειωτο ταξίδι λέγεται. Θα σου πω κάτι για αυτό το κομμάτι. Είναι καταπληκτικό κομμάτι και πραγματικά
Όταν μετά από καιρό μπορεί να ξαναδείξει τον αριθμό σου για λίγο, κάνει αυτό το κομμάτι, αυτό που λέει το κομμάτι, και ξαναξεχωρίζει πάλι. Ναι. Αυτό, για μια βραδιά. Ναι. Θέλω να σα πω κάτι. Όταν τραγουδάμε εμεί τα ουσιαστικά κομμάτια του Βοσκόπουλου στο πρόγραμμά μα, πραγματικά. Τραγουδιστή είσαι τώρα. Έκανε λάθο. Ναι, τώρα όχι. Τώρα θα το έχω ξεχάσει. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο, παιδιά. Α, και αυτό ανεπανάληπτο. Αυτό. Εμένα μου αρέσει παζεμπεκιά αυτό. Αυτό σου λέει. Μα δεν σου είπα πριν. Αλέξανδρε, κάτι έλεγε. Ότι όταν τραγουδά Βοσκόπουλο, θέλοντα και μη. Μέσα στο τραγουδιστικό σου εφαρμόζεις τη φωνή με το ηχόχρωμα πολλές φορές του τόλι. Δηλαδή, τώρα σας μιλάω και εντάξει, έχω περάσει από πολύ μεγάλο. Τι, προσπαθούσε να κάνεις αυτό. Όχι, 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 Βοσκόπουλο. Δηλαδή, δεν μπορείς να το πεις. Ανεπανάληπτος, όχι. Πρέπει να παίζεις, να πας στον τόνο και στο ύφος του. Δηλαδή, αυτό να το πεις. Ανεπανάληπτος, το κατάλαβες. Μόνο έτσι αυτό το κομμάτι θα δείξει. Όμως δεν θα σας πω εγώ τα στοιχεία μου. Πάνω από 10 τραγουδιστές έβγαλα που τώρα είναι πρωτονόματα. Θα τα είτε στην βιογραφία. Άρα χωρίς να τον. Άρα χωρίς να τον. Δεν μπορεί να πει τιμή σου. Είναι. Πρέπει να βάλεις λίγο από αυτό του τόλι, το ηχόχρωμά σου. Όχι να πάνω το πεις, ας πούμε, όπως το έκανε ο Λευτέρης πολλές φορές. Αν είπα να ήρθω. Ο Πανταζής το κάνει για να ξέρεις έτσι, γιατί τον λατρεύει και έχουν μια φιλία φοβερή. Ναι, ναι, ναι. Τάκη Ζαχαράτου μου θύμισε αυτό τώρα. Εντάξει, όχι. Okay. Φιλούσα, εμένα με νοιάζει. Επίσης από. Εγώ τώρα από ελληνική ταινία είναι αυτή. Με τη ζωή Λάσκαρη δεν είναι. Πάντως εγώ παιδιά το ρωτάω αυτό. Μη σε νοιάζει, έτσι. Ποιον φιλούσε μέχρι χθες. Δείχνει πόσο πολύ αγαπάει αυτή τη γυναίκα. Ποιος δεν μπορεί σε νέρο σου, η ζωή Λάσκαρη. Καλά, εντάξει. Εντάξει, με γυναίκες και τη τρελαινόμαστε. Και κομμάτι και το ξανθιά. Αγαπημένη Πανιάνια. Παναγιά. Και ήταν φετινό λέει εκείνη την ώρα. Στο φεστιβάλ του Θεσσαλονίκη. Το τραγούδαγε. Απίστευτο, παιδιά. Πάντως... Δείχνει την πραγματική αγάπη. Αυτό το καταλάβουν τα νέα παιδιά. Εντάξει, έχουμε να σου πω. Και ειδικά όσοι θέλετε να έρθουν. Όταν τα φτιάχνεις, τι καψούρα, τι. Είχε πιο ρομαντισμό. Έχει φύγει ο ρομαντισμό. Τώρα δεν ξέρω βέβαια. Άρα αυτά τα κομμάτια τα καταλαβαίνεις στο εξωτερικό. Έγινε πολύ εύκολη. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι, το αγαπημένο μου για μένα. Καταπληκτικό κομμάτι. Δεν σε γνώρισα ποτέ. Το ξέρεις, Μπάρμπαρα. Το ξέρεις. Δεν έζησες για μένα, δεν γεννήθηκες ποτέ. Άστο, εντάξει. Εντάξει, οκ. Εντάξει, είναι... Εγώ αυτή την εποχή έπρεπε να... Αυτή είσαι. Καλέ, αυτό είναι για την Τζούλια, το ταμά μου, τη γυναίκα του. Α, θα κόψω για σένα τη νύχτα στα δύο. Ναι. Πολύ ωραίο. Και μη μου λες πως δεν είναι για αστείο και τα λοιπά. Ναι. Θα κόψω για σένα τη νύχτα στα δύο. Μιλάω σοβαρά, μην το παίρνεις για αστείο. Επιμένω ότι για μένα το πιο ωραίο του ερωτικό τραγούδι είναι αυτό που ακούμε. Ωραία, ελάτε να αγκαλιαστούμε όλοι και να τραγουδήσουμε. Εδώ έχει... Σε ζευγάρια. Δεν το έχεις ακούσει αυτό. Δεν θέλω να θυμάμαι πόσα πέρασαν. Άκου, άκου τώρα, το ρεφρέν. Στο έχουν αφιερώσει. Αποκλείεται. Το αφιερώνει ο ίδιος. Όταν επανέλθει, δεν ξέρω αν γύρισε, νομίζω ότι θα το είχα μάθει. Ο Τόλης Βοσκόπουλος στη νύχτα, μετά το πρόβλημα της υγείας του, κλείνουμε τραπεζάκι για το αφιέρωμα. Με κόκκινο θα μπει και την ώρα που τραγουδάει θα μπει με το κομπολόι και θα κάτσει στο τραπέζι. Όχι, όχι, στο παρόντα. Α, μάλιστα. Λοιπόν, άλλο το θεατρικό του κάθε Κυριακή. Α, γιατί δεν πάμε στο Μαριχουάνα, στο που να το μιλήσουμε. Ναι, γιατί τώρα δεν παίζει, νομίζω. Όχι, όχι, έχει κατέβει λόγω προβλήματος που έχει υγεία. Λοιπόν, και έτσι πολύ ερωτικά, θα σας πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά όταν επιστρέψω από τη στήλη της Πέγκης Δαμουράκη, πάλι σε ερωτικά μονοπάτια θα συνεχίσουμε, αυτή τη φορά διδακτικά. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο, ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Η σύγχρονη ελληνική βιομηχανία παραγωγής πορτών ασφαλείας, Μπαλωμένος Doors, παρουσιάζει τη νέα πανίσχυρη κλειδαριά Maxi Lock.
Κύλινδρος υπερασφαλείας. Σύστημα μπλοκαρίσματος σε προσπάθεια διάρρηξης. Αθόρυβη λειτουργία. Maxi Lock. Κορυφαία ασφάλεια. Μπαλωμένος doors. Θωρακίζει το χώρο σας. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Παιδιά, τι ερωτική εκπομπή είναι αυτή. Τι έρωτας ξεκίνησε με τον Τόλι Βοσκόπουλο και τώρα ορμόμενος από το ότι η Μπάρμπαρα θα ήθελε να ζήσει εκείνη την εποχή, γιατί κατ' ουσίαν αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι τώρα οι άντρες δεν δίνουν τα πάντα και δεν ερωτεύονται. Και έχουν πολλές επιλογές, λοιπόν, και πάνε από το ένα που λάχιστα άλλο. Θα έρθω λοιπόν να ρωτήσω την Μπέγκη Δαμουράκη ως σύμβουλος συναισθηματικής διαχείρισης που έχει δει τόσα γεγονότα και τόσους ανθρώπους στη ζωή της μέσα από αυτή τη δουλειά. Τελικά, και από αυτά που βλέπεις κάθε μέρα μέσα από τους φίλους που σε παίρνουν από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Οι άντρες, λέει Μπάρμπαρα, γιατί έχουν σταματήσει τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό να ερωτεύονται? Γιατί δεν είναι πια στα συναισθήματά τους άντρες? Καταρχάς, γιατί μείναμε μόνο λίγοι στα πέντε δάχτυλα? Ξαναπες το. Κοίταξε να δεις. Η αγάπη... Εγώ σε είδα πολύ σκεπτικό. Ο ερωτισμός ουσιαστικά δεν έχει φίλο. Ο ερωτισμός, σαφώς δεν έχει ο ρομαντισμός φίλο. Δεν έχει φίλο. Δεν έχει φίλο και το έτσι έχουμε δει από μένα. Όμως... που μου έρχονται μέχρι τα πουλιά με ερωτεύονται. Αυτό το έχει φέρει σε μια κατάληξη το θηλυκό μέρος. Και φταίμε και εμείς. Πάρα αυτό πολύ. Διότι, γιατί φταίει η γυναίκα? Τι θέλεις, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολη και δεν τον βάζεις σε έναν ξεσηκωμό. Δεν είναι όλες. Ένα πολύ ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό έχουν γίνει εύκολες. Καταρχήν τώρα πια η γυναίκα νομίζω ότι μπαίνει σε ένα μπαρ και έρχεται και σου την πέφτει. Ναι. Έτσι έχουν χαθεί λιγάκι κάποια πράγματα. Ένα δεύτερο κομμάτι. Ο άντρας πια δεν είναι κυνηγός. Αυτό δεν είναι κυνηγός. Ωραίο. Ο άντρας να είναι κυνηγός και η γυναίκα το θύραμα. Καλά. Όχι να ανταλλάζουμε. Ναι, και το θύραμα, αλλά να μπορείς όμως να. Δηλαδή το θύραμα, όχι το θύμα, έχει διαφορά. Το θύραμα να είσαι. Είναι άλλο θύραμα και άλλο θύμα. Βέβαια, ναι. Υπάρχουν θύματα και στη σημερινή εποχή. Αλλά είναι γιατί δεν λειτουργούν τα ίδια τα άτομα δυναμικά για τον εαυτό τους και γίνονται θύματα. Ναι. Εντάξει. Είναι άλλο εκεί, περνάμε σε άλλο κομμάτι. Θέλω να μου πεις... Έτσι λοιπόν έχει φύγει όλο αυτό. Καταρχάς η πρόκληση απέναντι στον άντρα ή τη γυναίκα για τον ερωτισμό είναι το iPad και το τέτοιο που χάνει. Εγώ αυτό χάνει ήθελα πάρα να πω, πολύ. Συγγνώμη, αλλά ήθελα να πω για το ότι επειδή έχει αλλάξει η κοινωνία, η τεχνολογία έχει φέρει στην δηλαδή, επικοινωνία. Δηλαδή θέλει να πει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ένα κινητό και να στείλουμε τώρα αγάπη. Είναι που μόνο σεξουαλική η κίνηση και ακριβώς, δεν είναι ακριβώς συναισθηματική. Δηλαδή κάποτε έβρισκες ικανοποίηση, ειδικά ο άντρας. Μόνο να μιλήσεις, μόνο να δεις, να φλερτάρεις, να πάω στο ίδιο μαγαζί που πάει και εκείνη ή τώρα, και εκείνος. Με ένα κινητό ανοίγεις από παιδιά. Skype μέχρι εφαρμογές, μέχρι τέτοιο, εφαρμογές για σεξ, εφαρμογές για dating. Δεν είναι αυτό, έχουν αλλάξει γενικά, παλιά κάνανε καντάδες, έχετε δει σήμερα κανένα να κάνει καντάδα? Εγώ δεν είχα χτες από κάτω και... Μόνο εσύ! Γιατί είπαμε, άλλος... έχουμε μείνει άλλοι τέσσερις είναι. Θα έρθω εγώ με... με... Να λοιπόν που μπαίνεις σε ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι. Γιατί κάνανε... Όμως, γι' αυτό το λέω, δεν ήθελα να ζήσω σε αυτή την εποχή. Ξέρεις γιατί τις κάνανε καντάδες, για να βγει έξω στον μπαλκόνι να τη δει. Όχι για να τη δείξει. Τώρα ανοίγεις το iPad. Καλό, καλό. Μια λαφρή γυναίκα είναι εύκολη, είπαμε. Μα δεν μπορεί όμως ένα άντρα το μυαλό συνέχεια να είναι μόνο το σεξ. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αφού εμείς του το κάναμε, αγάπη μου, εμείς του το κάναμε. Γιατί βγάλαμε έξω το στήθος, γιατί βγάλαμε τα μούτρα. Δεν θα βγάλει κάθε μία το στήθος. Σημασία έχει ο άντρας το έχει στο κεφάλι. Δηλαδή γιατί εγώ δεν βλέπω έναν ωραίο άντρα. Πρέπει να τον σκεφτώ κατευθείαν για το σεξ. Όχι, θέλω την αγκαλίτσα μου, θέλω το τρυφερό μου, θέλω το ωραίο μου το δίπλο. Ναι, αλλά δεν θέλω και το χάσω. Φυσικά και το θέλω. Όχι, όχι, όχι. Τι φάπα πες, τι φάπα λέω. Και εγώ στις ερωμένες. Τι φάπα εννοούμε όχι. Το χαστούκι δεν λέει. Θα έγινε η φεμινίστρια. Εγώ
Έχω πει το χαστούκι, αλλά το ωραίο χαστούκι. Υπάρχει χαστούκι που θα δώσω σε ένα γιατί με τσάντισες και θα σου φύγει το μάγουλο. Υπάρχει όμως και χαστούκι που θα δώσω στην ερωμένη με εκείνη την ώρα. Πάλι σε μάγουλο, όπου και είναι αυτό. Αλλά το θέμα είναι. Αυτό το ερωτικό θα είναι. Το χαστούκι μπορεί να είναι. Να τη φάω από σένα άσχημα και να με κόψεις, να μην θέλεις να αλλάξεις. Α, εννοείς το, ναι, το μεταφορικό που λέμε έφαγα. Μεταφορικά. Εγώ αυτό εννοώ. Έτσι. Και καλά την άρνηση, ρε παιδί μου, να μου πει και ένα όχι. Πάντως, έχει καβαλήσει η γυναίκα τον άντρα και έτσι έχει πιο γρήγορση ο άντρας για όλο αυτό που το έχει επιθυμήσει και η γυναίκα είναι φλακ. Εάν λοιπόν εμείς δεν το κινούσαμε τόσο εύκολα, θα έκανε πάλι το κίνημα. Να είναι. Ναι. Δεν βλέπεις από την πρώτη μέρα γνωριμίας, ένα άγνωστο ας πούμε, μου έχουν τύχει εμένα μορφωμένες κοπέλες, 40-45 χρονών και γνωρίζει έναν άνθρωπο από το ίντερνετ χωρίς να ξέρει και φεύγει από την Αθήνα και πάει Θεσσαλονίκη στο σπίτι του να μένει τρεις μέρες. Μα μπορεί να σε σκοτώσει γλυκά. Ωραία. Λοιπόν. Δεν γίνεται. Ακούστε. Προκαλώ! Και εσύ προκαλείς! Όπως λέει και ο Νίκος Μουτσινάς. Προκαλώ από αύριο σε όλη την Ελλάδα 5 τέτοιοι άντρες όπως κάτω από το κανάλι περιμένετε την Μπάρμπαρα Κίρκη. Προκαλώ 5 άντρες, άντρες όμως, εντάξει, δηλαδή όταν λέμε μιλάμε για άντρες με αυτά τα πρότυπα, με την καντάδα, με το ρομαντισμό, με το χαστούκι, με το να πεις και ένα όχι, με το να την κάνεις και ένα πορτοφόλι, να είναι από κάτω για την Μπάρμπαρα Κίρκη την επόμενη εβδομάδα. Μόνο για την Μπάρμπαρα Κίρκη, γιατί οι άλλες δεν το θέλουνε. Προκαλώ. Δεν το θέλουνε, Αλέξανδρε. Λοιπόν, το αν λένε, δεν έρθουνε, το να λαουνίσω, οι άντρες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο. Τους πάτησε το τρένο γιατί τους βάλαμε εμείς τη ράγα. Εμείς τους βάλαμε στη ράγκα για να τους πατήσεις. Όταν λένε, εσύ δεν θέλεις να είσαι μαζί μου ή μου το παίζεις δύσκολο, πάω στην επόμενη που είναι πιο εύκολη. Αυτό δεν λέμε, ότι η γυναίκα είναι πολύ εύκολα. Ναι, το ίδιο όμως ισχύει και για τις γυναίκες, ότι αν δουν ένα πιο συναισθηματικό, γιατί υπάρχουν και τα παιδάκια τα πιο συναισθηματικά. Βεβαίως και υπάρχουν. Έτσι, λένε, εντάξει, δεν μου κάνει, είναι φλώρος. Είναι... Ακριβώς. Άρα λοιπόν το συναισθηματικό, όταν δείτε έναν άντρα να είναι πιο πολύ αισθηματίας, δεν σημαίνει ότι είναι και φλόρος. Ή να δακρύσει γιατί κάνει ένα. Είναι παιδί των λουλουδιών. Διότι βρες ένα συναισθηματικό και να σ' αρχίσει τίποτα χαστού και να σου πω εγώ μετά ποιος είναι ο φλόρος. Αλλά σου πω, θέλετε εσείς εκείνους τους μπετατζίδες, τους δίθεν και τους έτσι, που μετά πάνε και βάφουν και τον ήχη το βράδυ. Άφησε μας από τα κερά μου. Ναι, παιδιά, όχι, έχει δίκιο σε αυτό, δηλαδή, ότι πραγματικά έχει χαθεί. Δεν το πιστεύω, έχει χαθεί. Το Σάββατο θα δείξω κάποια παραδείγματα για να πιστείς. Εσύ δεν έχεις να πεις, Γιώργο, δεν μιλάς καθόλου. Εσύ δεν έχεις δει κανέναν άντρα, δηλαδή, βαρύγδουπο και να βάφει τον ήχη. Εσύ είσαι ρομαντικός, είσαι ρωτιάρης, είσαι καλό παιδάκι. Έχω μείνει άλλα, είσαι βασικά. Εγώ είμαι άλλα. Δεν με πειράζει αυτό, το ερωτικό του κομμάτι ας είναι όπως να είναι, δεν με πειράζει. Πάντως, οι ανθρώπινοι... Το συναισθηματικό του. Ο άντρας, παιδιά, και θα σας το πω τώρα εγώ που τόσα χρόνια είμαι στην πρώτη γραμμή. Πιο πολύ γι' αυτό έχει πλησιαστεί και έχει ανοίξει πολύ η ομοφιλοφιλία. Διότι βρίσκει πιο τρυφερότητα, είναι πιο ευαίσθητοι οι άντρες. Αλλά μη στέμε τώρα. Ναι, ακριβώς αυτό. Εμείς στέμε. Εγώ κουτάω και να κλάψει και να μου ζητήσει και συγγνώμη. Να σφουγγαρίσει. Όχι, δεν θέλω αυτά να τα κάνω εγώ. Είμαι λιγάκι η Ανατολή της Αλίκας. Μ' αρέσει να τον περιποιούμε. Τις παντόφλες μου και τέτοια. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή, είναι ωραίο να κλάψει, να ζητήσει συγγνώμη, να με θυμίσει. Εγώ θεωρώ πάντως ότι το να κλάψει και να ζητήσει συγγνώμη. Αλήθεια σας το λέω τώρα, δεν το λέω επειδή 5-10 άνθρωποι μου το έχουν κάνει. Το θεωρώ πάρα πάρα πολύ αντρίκιο. Αυτό λέω! Και ο άντρας για μένα, αυτό. Πραγματικά αυτό που σας λέω, με τόσο κόσμο που γνωρίζω όλα αυτά τα χρόνια, άντρες και μη, φαίνεται στην ψυχή και στο λόγο. Σε τίποτα παραπάνω. Ναι, λοιπόν, ούτε παιδιά, στο παντελόνι, παντελόνι φοράει τη γυναίκα, ούτε πουθενά. Με το που τους λέω εγώ και βρίσκω πράγματα, ξεσπάνε και κλαίνε, όντως νιώθουνε. Αλλά δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Δεν μπορούν να τα πούν. Δεν πειράζει και ανταπόκριση να με βρίσκει. Ναι, άμα δεν πειράζει, άμα δεν βρίσκει ανταπόκριση, είσαι στην κοπέλα σου, στη γυναίκα σου και έχεις κάνει ένα λάθος ή οτιδήποτε, πες το, ας μη σε συγχωρέσει. Δηλαδή, που λέω λόγος, συζήτησέ το. Κατάλαβες από την Μπάρμπαρα. Δεν αφήνει γυναίκα. Η γυναίκα δεν αφήνει. Μετά από αυτή την εκπομπή. Δεν αφήνει γυναίκα.
Να γίνει γιατί αυτό. Γιατί πολλές φορές. Ωραίο θα ήταν να έχεις ένα πάνελ γυναίκες άντρες να το συζητήσουν το θέμα. Εγώ έχω μείνει άφωνος. Ειδικά εγώ αν ήξερα προσωπικά για τον καθένα, να δείτε, τον έβαζα στη θέση του τον καθένα. Αλλά να φέρεις. Το καθένα από εμάς, αλλά να φέρεις. Όχι, άμα είχα άντρες. Πρόσεχε, να έχεις άντρες και γυναίκες απέναντι. Να κάνουμε ένα debate. Ναι, ένα debate, αλλά διαφορετικούς άντρες με διαφορετικές απόψεις. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι το καρμπόν το ίδιο. Θα έχω τα πάντα. Να έχεις τα πάντα και στο αντρικό πάνελ και στο γυναικείο. Μην μου έχεις κάνει γυναικά, θα δείτε τον κάνω. Ναι. Το ξεκίνημα μίας σχέσης ή για να ρίξει το ένα άτομο το άλλο είναι τελείως διαφορετικό και αυτό που ζουν μέσα στην οικογένεια είναι διαφορετικό. Ναι. Γιατί όντως ο ρόλος του αλλάζει πάρα πολύ, θα πω πολύ σημαντικό πράγμα, ναι, μετά αλλάζει πάρα πολύ. Δεν προκαλεί και εκείνος, ενώ του την έχει κόψει η γυναίκα πριν, η ναι κοπέλα, όταν είναι παντρεμένος, πες μου ποιος άντρας, πες μου ένα, έχει ξυριστεί γιατί θα πέσει στο κρεβάτι με τη γυναίκα του και όχι το πρωί που πάει στη δουλειά του. Μα, αν της κάνει τη μούρη. Ας το μουσ, το μουσ δεν σε ενοχλεί, το αξίριστο σε ενοχλεί. Το μουσ είναι πιο μεγάλο και είναι γλυκό στο πρόσωπό μας. Ναι, ναι. Ενώ το αξίριστο και να ξυριστεί το πρωί που πάει στη δουλειά του. Γενικότερα οι άντρες κάνουν πράγματα για να αρέσουν στους άλλους και όχι στον άνθρωπό τους. Καταλαβαίνεις. Και γίνεται ένα χάσμα. Είναι διαφορετικό το πρώτο και διαφορετικό το δεύτερο κομμάτι. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω όμως κάτι. Ένας άντρας λοιπόν, εσύ που έρχονται και κλαίνε και βρίσκει όλα αυτά μέσα του, αλλά δεν έχει που να τα πει. Εσύ σαν σύμβουλος διαχείρισης τι του λες, πού θα τα βρει, πρέπει να φωνάζει, γεια σας, ποια είναι σαν την Μπάρμπαρα, σου, δεν τι έχει, θα κάνει, δεν να έχει αλλάξει ένα τα χαρακτήρα, θα σκληρύνει. Δεν έχει κανόνα για το ίδιο, όχι. Έχει ανάλογα τον ψυχισμό που έχει το συγκεκριμένο άτομο και το πώς αντιδράει στα πράγματα πρέπει και για το σκληρύνει, θέμα του. Ή πρέπει να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για σένα. Κοίταξε να δεις, εξαρτάται, πες μου κάτι συγκεκριμένο να σου πω. Δηλαδή δεν εγώ θέλω σον και ντε να βρω μία η οποία ας πούμε να θέλει κάθε μέρα να της πηγαίνω από κάτω τριαντάφυλλα και να της λέω σ' αγαπώ με μαγνητοφωνάκι. Εγώ εδώ είμαι. Και δεν βρίσκω. Κοίταξε, ναι. Το ναι, κακό ναι είναι μια περίπτωση που μου έστειχε εχθές κιόλας και ήταν πάρα πολύ σημαντική και μου έκανε κατάπληξη, διότι ένας άνθρωπος με εμπειρία στη ζωή του, με αρκετές γυναίκες και πολλά λεφτά, χωρίς να είναι της μεγάλης τάξης, αλλά της μεσαίας τάξης με πολλά λεφτά διαχειριστικά και τέτοια, δέχτηκε μετά από κάποια πίεση και χωρισμό πολύ μεγάλη και κακή αντίδραση από τη γυναίκα, όχι μόνο καταστροφή που δεν μπορείς να διανοηθείς, κι όμως έκλαιγε γιατί την ήθελε. Και λέω, δεν τρέπεσαι τους φίλους σου, δεν τρέπεσαι το κοινωνικό σου περιβάλλον, λέει τους, το έχω φτιάξει γιατί αυτό να φαίνεται ότι θέλω να ξαναείμαι μαζί της, ναι, ναι, το έχω φτιάξει για να την εκδικηθώ και να την παρατήσω. Δηλαδή το συναίσθημά του τον έκανε να εκφράζεται στους φίλους του, άρρωστο. Ναι. Εγώ το μίσος δεν όμως ήταν συναίσθημα αυτό. Γιατί έκλαιγε. Ναι, είναι αληθινό. Πάρα την ήθελε. Αλλά θα σα πω κάτι. Και του βγήκε οι μεγαλύτερε αγάπε. Δεν ήταν μίσος. Εκδίκηση. Το είπε αυτό. Δεν ένιωθε έτσι. Ήθελε να τα φτιάξει μαζί τη. Πότε θα είναι μαζί τη. Αλλά στου φίλου όχι. Για να μην ρίξει τον εγωισμό του. Είπα, λέει, το έχω φτιάξει το θέμα. Άρα δεν ήθελε να παρεμβεί στου φίλου του ότι πόσο πολύ την αγαπάει. Ναι. Άρα δεν είναι άντρα για μένα αυτό. Τι είναι, μηνυγού. Δεν είναι άντρα, συγγνώμη, δεν είναι, είναι άντρα. Είναι να μην μπορεί δηλαδή να παραδεχτεί γενικότερα στου φίλου σου αυτό που θέλει εσύ. Τι είναι οι φίλοι σου, καθορίζουν τη ζωή σου. Σωστά. Όχι, δεν είναι έτσι. Παιδιά, πώς είναι. Ειρήνη, μην. Επειδή ήταν τόσο πολύ βαθύ η ζημιά, δεν μπορεί να διανοηθεί. Δεν μπορεί να διανοηθεί. Βγήκα έξω από τα ρούχα μου εγώ. Πού μπορεί να φτάσει. Τον είχε πληγώσει αρκετά. Εγώ, τον είχε καταστρέψει, τον έβαλε φυλακή η κοπέλα μου. Τον πήγαν παιδιά, και τον παρόλα τρελό. Χωρίς να είναι τρελός και τον βάλουν στο τρελάδικο. Τι λες τώρα. Να κάνω μια παρένθεση. Η απόρριψη. Αυτό που η απόρριψη τον έκανε. Η απόρριψη. Άρα δεν την ήθελε λοιπόν πραγματικά. Παιδιά, αφήστε τον άνθρωπο, θα τον βρει τον δρόμο. Λοιπόν, θα συζητήσουμε γι' αυτό μετά. Μία παρένθεση και το κλείνουμε. Τουλάχιστον εγώ από την πλευρά μου, ο οποίος μιλάω συνεχώς. Για το συγκεκριμένο θέμα, για λέγε. Οικογένεια.
δεν ο άντρας, το τι αισθάνεται για μια γυναίκα, πώς λειτουργεί, πώς επικοινωνεί κλπ. Μην ξεχνάμε, μέχρι να φτάσει τα 18, τα 20, τα 25, τα 40 κλπ. Έχει ζήσει σε μια οικογένεια με ένα αντρικό και ένα γυναικείο μοντέλο. Ναι, ξαναπηγαίνουμε πάλι στη βάση και λέμε, προσέξτε οικογένειες, το τι δείχνεται σαν σχέση οι γονείς μετά. Δηλαδή, πόσο ο άντρας με τη γυναίκα επικοινωνούν, ζουν, τσακώνονται, χωρίζουν, ερωτεύονται κλπ. Γιατί αυτό κοπιάρεται από το άντρα και τη γυναίκα, έτσι. Ο άντρας λοιπόν, όταν βλέπει μια γυναίκα, την οικοκυρούλα, την τέτοια, ή τη μητριαρχική που έχει καβαλήσει τα πάντα, πώς νομίζετε μετά από 15, 20, 25 χρόνια θα το βιώσει. Θα το βγάλει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ή σαν αντίδραση ακριβώς το αντίθετο. Οπότε, ναι, απλά το αρχικό πιστεύω... μας θέμα, εγώ πιστεύω, ήταν ότι δεν υπάρχουν άντρες ρομαντικοί, δεν μα υπάρχουν... είπαμε, ναι, όχι συζητάτε, άντρες, οι γυναίκες, επειδή είπαμε, ναι, όχι, ναι, το έχουν κόψει αυτό. Ναι, κόψει. Όταν λέει γυναίκα, κράτα τα παιδιά, τα μωρά, για να βγω έξω εγώ με τις φίλες μου. Καλό κι αυτό. Κακό. Όχι, καλό είναι. Μην μπορεί να θέλει να πάει για έναν καφέ. Όχι, όταν βγαίνει τα βράδια και πάει στα μπουζούκια που βλέπετε και μόνη τη. Εντάξει, επειδή παντρεύτηκε, δεν θα ξαναβγεί έξω. Α, τώρα έχουμε πιάσει άλλο θέμα. Κατάλαβες. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Άλλο θέμα, ναι. Είναι ένα θέμα μεταξύ του. Αλλάζει πολύ. Θα το πιάσουμε και αυτό κάποια στιγμή. Όταν έχει το πορτοφόλι το διαφορετικό, η γυναίκα, έχω εγώ το δικό μου. Το ίδιο πορτοφόλι είναι, το παντρεύεσαι. Νομίζεις. Ωραία, και αυτό το θέμα θα το ξανασυζητήσουμε. Μαζί. Έχουμε τα επόμενα δύο θέματα με την τριάδα. Το τρίο στούντζο μου θα είναι εδώ κοντά μου. Ατέλειωτο, ατέλειωτο. Εσύ κοίταξε πάλι να έχεις κάτι... εντάξει. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα γιατί η Μπάρμαρα Κίλκη και εκείνη, αφού χόρεψε, τα είπε και ξεσπάθωσε, έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που θα μας πει τι είναι και θα κλείσουμε βλέποντας αυτό το βιντεάκι που είναι και διδακτικό για τους μικρούς μας φίλους. Πάμε λίγο και επιστρέφω γρήγορα. Μη φιλήψει κανείς. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Μη μου πεις update, τρίτο μέρος αυτής της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Γκόλια και τον Λιβοσκόπουλο. Με Πέγκη Δαμουράκη συνεχίσαμε και με αφορμή τον Ντόλι πήγαμε στο να συζητήσουμε γιατί οι άντρες πια δεν δείχνουν τον ενθουσιασμό τους, ότι φταίνε οι γυναίκες, αν υπάρχουν άντρες, αν δεν υπάρχουν άντρες και αν υπάρχουν, γιατί η Μπάρμπαρα δεν τους βλέπει. Κλείσαμε το θέμα αυτό και τώρα, αφού η Μπάρμπαρα είναι της οικογενείας, να δείτε όλο πώς δένει σήμερα, είναι μια ιστορία αυτή η εκπομπή. Παιδιά, αυτή η εκπομπή δεν είναι εκπομπή όπως ας πούμε κάνουν και η Ελένη και αυτά. Αυτό μας το έκανε το θέμα του Γιώργου. Ναι, αυτό είναι μια ιστορία. Αφού λοιπόν τη τραγούδησε και αφού τελικά υπήρχε αυτός ο άντρας, αυτοί ενωθήκαν με τα δεσμά του γάμου. Και ο καρπός τους ήταν ένα παιδί. Αλλά αυτό το παιδί έχει απόλυτη σχέση και πολλές φορές προστατεύει τα ζωάκια που είναι η στήλη της Μπάρμπαρας Κίλκης, που αφού τον βρήκε, γιατί για να είσαι με την Μπάρμπαρα πρέπει να αγαπάς τα ζώα, αλλιώς αγάπη μου, έξω από εδώ. Και πρέπει να σου πω ότι αφού λοιπόν τα είχες όλα αυτά, τώρα κάνατε και ένα παιδί και πρέπει να φύγετε με την Μπάρμπαρα να πάτε κάπου. Το παιδάκι άραγε τι θα κάνει με τα ζωάκια. Ακριβώς. Δεν το φτάσαμε έτσι. Ακριβώς. Να ζήσεις αγάπη μου, πραγματικά. Θέλω να σε ευχηθώ. Τι έχουμε, γιατί φύγεστε. Τίποτα. Είναι αυτό που κάποιες σκηνές, σημειώστε το, όπως έχεις ξαναζήσει και αυτές. Δεζαβού. Είναι το δεζαβού. Μπράβο, ναι. Αυτό. Ήθελα να σε ευχηθώ. Λοιπόν, τι έχεις ετοιμάσει τώρα, για πες. Λοιπόν, με αφορμή, επειδή ακούω κάποιες αερολογίες γενικότερα, τις οποίες δεν μ' αρέσουν. Όταν, ας πούμε, κάποιες... Εγώ τις βλέπω, δεν τις ακούω. Ναι, όταν κάποιες γυναίκες ή κάποιες οικογένειες γεννάνε τα παιδάκια τους, διώχνουν το κατοικίδιο, διώχνουν το σκυλάκι, το γατάκι. Και τους τελευταίους μήνες πολλοί λένε άπα, πάπα και τα λοιπά. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή θέλω να σας δείξω ένα βιντεάκι να δείτε πώς
ακόμη τα σκυλάκια, τα κατοικίδια μας προστατεύουν, θα δεις, προστατεύουν τα παιδιά, τα μωρά, και δεν μιλάω μωρό, ένα πιο μεγάλο, τα μωρά. Να δείτε δηλαδή το δέσιμο που υπάρχει, πάρα όλα πολύ. Εμείς τα δημιουργούμε. Δεν υπάρχει λοιπόν ότι μακριά το σκυλί με το, το παιδί με το σκυλί. Όχι, δηλαδή βέβαια. Το θεωρώ λιγάκι απαράδεκτο, επειδή έρχεται ένα νέο μέλος, διώχνουμε το πάμε ζωάκι. Πάμε να βλέπουμε το βιντεάκι για να, έχουμε και άποψη λιγάκι. Και να το σχολιάζουμε εδώ με τα παιδιά μου. Ναι. Να δείτε δηλαδή πόσο μύθος είναι όλο αυτό. Ναι, κοιτάξτε. Σωστό. Τώρα ένα μικρό σκυλάκι και ένα μωρό δίπλα πάει, που είναι μωρό. Πάει και καλά η μαμά, δίθεν είναι καλά, θέμα το ότι το χτυπάει και καλά το μωρό. Και το προστατεύει. Ακριβώς. Λοιπόν. Δηλαδή... Ναι, ναι, το έχω δει παρόμοιο, είναι πάρα πολύ όμορφη ναι, εικόνα. Κοίτα τώρα αυτό. Είναι... Αυτό μου θυμίζω το κούκκι όταν πάτε να μαγγίξετε. Και εμένα είναι την ουρίτσα του. Κουνάει. Δεν το κάνουν όλα, όχι, η Τζουλίνα. Κοιτάξτε εδώ και καλά, δίθεν και καλά το μωρό. Α, ναι, πάει. Κοιτάξτε τι θα κάνει το μεγάλο σκυλί. Μπαίνει πάει μέση, μπροστά έτσι. Να φάει το σκυλί το ξύλο. Ναι, ναι, είναι απίστευτο. Είναι ασταματήσεις. Μα συνεχίζει και κουνάει την ουρά κοίτα, του. Κοίτα, είναι δύο σκυλάκια. Ναι, η κουνάει την ουρά του γιατί και αυτή είναι... αναγνωρίζει ότι είναι... Ναι, αλλά δεν θέλει να της επιτεθεί, αλλά δεν θέλει το να πηγάξει και στο καλά, μωρό. Το έχει, αυτό, ναι, αυτό. Στην άκρη. Τους μιλά, κοιτάξτε. Κοίτα, σταμάτα, λέει. Πάνω πέφτει, έτσι. Ναι. Πάνω της έχει πάει. Δεν υπάρχει. Και γαυγίζει σαν... Ναι, το γαύγισμα το παραπονιάρι, γιατί το κάνεις αυτό. Το κάνεις. Και να ξέρετε ότι τα ζωάκια είναι ο καλύτερος φίλος που μπορεί να είναι του παιδιού σας. Ο καλύτερος φίλος. Συμφωνώ, μπορεί να πάρει πολλά πράγματα. Έχεις δίκιο ότι περισσότερο τα σκυλιά το έχουν αυτό, ας πούμε με τις βέβαια, γάτες. Βέβαια, εντάξει, για δες εδώ. Υπάρχουν και οι γατούλες, εντάξει. Ναι. Και μιλάμε και για μεγαλόσωμα σκυλάκια, έτσι, που λένε α, το μεγαλόσωμα. Εγώ είχα τρία λυκόσκυλα και όταν ήταν ο γιος μου μωρό, κάτω από 5 μηνών για να... Το προστάτευαν. Και ξέρεις ποιος το προστάτευε. Το πιο μικρό σκυλί από τα γλυκόσκυλα και καθότανε γιατί. Γιατί επειδή ήταν στην εξοχή και υπήρχαν φίδια παιδιά, καθόταν όση ώρα κοιμότανε γύρω γύρω. Και ναι, έτυχε να... μια σαύρα και μωρό, βρέφος, έτσι, κοιμάται πάνω του. Ναι, ναι, ναι. Είναι απίστευτα όμορφες αυτές οι εικόνες, έτσι. Είναι... Πάει και καλά, δείτε να το πειράξει. Όπα, λέει, όχι. Ναι, ναι. Βέβαια, όχι. Κανένας δεν θα ήθελε να πειράξει το μωρό αν είναι δίπλα στα σκυλιά του αδερφού μου, έτσι. Ναι, έχει ναι, ροτβάιλερ. Ναι, ναι. Μόνο να σε κοιτάξουν, όχι να... Ναι. Και μιλάμε στην περίπτωση, εδώ έχετε καταλάβει, για το Λάζαρο Γκόλι. Ναι, 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 ναι. Έχει ροτβάιλερ, έτσι, δηλαδή... Να κάτσει δίπλα σε μωρό. Φασικά όχι μωρό, οποιοσδήποτε να... Ναι. Να κάτσει θα τον εντάξει, δεν υπάρχει. Πάει και κάθεται δίπλα του. Και μετά μου λέτε θέλετε να το διώξετε. Κοίταξε, τέτοια σκυλάκια δεν τα διώχνουν. Νομίζω, θέλω να... Ναι. Τα Rottweiler όμως... Θέλω να πει... Κανένα σκυλάκι. Εμείς είναι πως τα μαθαίνουμε, πιστεύω, τα ζωάκια. Να, και εδώ είναι ένα... Εδώ είναι Doberman. Ναι. Doberman ναι. Δεν είναι αυτό. Ναι. Ναι. Και αυτά ήταν παλιά άγρια, βέβαια, υποτίθεται. Ναι. Μα παραμένουνε, δεν είναι... Τα Doberman θα δεν υπάρχει ειδική. Κανένα ζωάκι, το έχω ξαναπεί, να είναι άγριο. Εμείς οι ιδιοκτήτες τα κάνουμε έτσι. Εμείς τα εκπαιδεύουμε να είναι άγρια. Είναι το ένστικτο. Δηλαδή το λιοντάρι είναι το ίδιο. Το λιοντάρι δεν ανήκει στα σκυλιά. Δεν είπαμε για τα σκυλιά, ζώο είναι και εκείνο. Το ένστικτο του όμω είναι επιθετικό. Για τα σκυλιά λέω. Ναι, αλλά το ένστικτο και του Pitbull. Ούτε κι αυτό. Το Pitbull που έχω εγώ είναι ένα χαζουλάκι. Μετά ναι, όπω το μεγαλώσει και δηλαδή, ναι, εννοείται. Αλλά παίζει με τα γατιά εμένα η μπέμπα. Θέλω να πω ότι γεννιέται με κάποια ένστικτα που αν του τα καλλιεργήσει. Θα τα βγάλει. Αλλά είναι να του τα καλλιεργήσει. Ναι, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Θα το βοηθήσει να βγει. Αχ, μωρό μου. Εντάξει. Είναι γλύκα. Αυτές οι εικόνες είναι απίστευτα όμορφες, έτσι. Είναι απίστευτα όμορφες. Από πίσω του. Ναι, είναι... Εντάξει, τώρα ένα μικρό πράγματάκι. Ένα μικρό πραγματάκι, το προστατεύει, το φυλάει. Πανέμορφο. Πάει δίθεν πάλι να η Τζουλίνα μου. Ποια Τζουλίνα σου. Α, ήταν ίδια. Ναι, ναι, ναι. Α, είδες, και ναι. Καλά δίθεν πάει να το μαλώσει και λέει... Του δαγκώνει, ναι, το πήρε. Όχι. Του το πήρε. Εδώ κοιτάξτε τώρα. Εδώ είναι από επίδειξη, έτσι. Ναι, σωστό, φαίνεται ότι είναι, είναι εκπαιδευμένο. Αγωνιστικό, ναι, διαγωνιστικό τέλος πάντων. Πάει αλλά και καλά δήθεν να πειράξει το παιδί, να το απαγάγει, να... Wow.
Νομίζω δεν θα ήθελες να σου τύχει αυτό. Κανένας δεν θα ήθελε. Αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι... Και δεν τον αφήνει, βλέπεις, δεν τον αφήνει. Και ξαναγυρνάει πίσω στο παιδί. Ναι, είναι εκπαιδευμένο ειδικά. Ναι, ναι, εδώ πέρα δείχνει την εκπαίδευση που μπορείτε να κάνετε για το παιδί. Αυτό είναι ωραίο, έτσι. Το πάει βόλιο. Εντάξει, εδώ είναι τρέλα, έτσι. Δηλαδή, να το δεις τώρα αυτό έξω. Ναι. Και να το πιάσεις. Έξω το κάνουν όμως. Το σκυλί να το φιλήσεις, αλλά... απλά. Όχι να το φιλήσει. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα στα social media να σηκώσει τέτοιες φωτογραφίες έχουν πάρει. Έχουν τρελαθεί, σε λεπτά, δευτερόλεπτα ναι. Έχουν πάρει τρελά like. Κι όμως, κοίτα. Κοίτα τι όμορφο. Και εδώ πάει αυτό πολύ ώρα βόλτα, έτσι. Είναι εξωτερικού από ό,τι καταλάβω. Ναι, ναι, ναι. Δεν βλέπω εδώ. Εξωτερικό. Θέλω να πιστεύω πάντως ότι έχει λίγο. Αχ, καρδουλάκι μου εσύ. Αυτό το. Μένω έγκυος, έχω παιδάκι, τα διώχνω τα... Νομίζω ότι έχει μειωθεί η Μπάρμπαρα. Έχει μειωθεί βέβαια, απλά με αφορμή ένα πρόσφατο γεγονός, δηλαδή έφτασα λιγάκι στα όρια μου, δεν μπορώ να το ακούω αυτό το πράγμα. Αυτό, το ότι μου λέει, α, τώρα γέννησα, οπότε πρέπει να διώξω το σκυλί. Μήπως υπάρχει κάπως εσύ που ασχολείσαι να... Και το έπεσε σένα. Ναι, βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο. Και το σε ένα αυτό. Στη θέση της, δεν έγινε αυτό και τελικά το κράτησε, εντάξει. Τι χαζομάρα είναι αυτή. Κοίτα. Και μετά, κοιτάξτε εδώ, κοίτα εδώ. Το έχω δηλαδή... δει αυτό το απόσπασμα. Αγάπη μου. Αυτό και τι, λατρεύω από αυτό. Είναι pitbull. Είναι pitbull, ε. Ναι. Wow. Εντάξει, δεν υπάρχει. Το φυλάει. Και επίση δεν μπορώ να ακούω επίση ότι έχουν μικρόβια και άχμη το φυλάει το παιδί μου. Όχι, ρε παιδιά. Αυτά, δεν άμα έχει τα εμβόλια του και τέτοια. Αυτό ήθελα να πω γιατί και αυτό το άκουσα. Δηλαδή. Και αυτά είναι πολύ φιλικά μικρόβια. Αυτή η ράτσα που δείχνει τώρα, δεν ξέρω πώς λέγεται, με το περίεργο αυτάκι και με τα τρία χρώματα, είναι πολύ αγαπησιάρικα ναι, ζώα. Ναι, ναι. Είναι ειδικά για σπίτι. Ή όχι. Έχω την αίσθηση ότι αυτά είναι το κυνηγητικά. Κυνηγητικά ότι είναι. Του τα... έφερε το παιχνίδι. Τα σκιά. Ναι, 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 όχι ναι. Μόνο. Να, το σκύλι το αδερφό σου. Α, και... Ροτβάιλερ. Με παιδί. Μια χαρά. Ναι, εντάξει, καλά, και ο αδερφός μου το έχει με παιδιά. Ναι, αλλά δεν ξέρεις όμως, καμιά φορά παιδιά δεν μπορείς να το αφήνεις μόνο του. Όχι, μόνο δεν πρέπει. Θέλει λίγο έλεγχο, παιδιά. Θέλει έλεγχο. Μην του πειράξεις το παιδί. Πω. Εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα να δεις τι θα του κάνει. Μάλιστα. Πάει να χαϊδέψει δίθεν. Δεν είναι όμως για ανάπαυση τα μεγάλα σκυλιά ή αυτά που τύπου. Έχουν ένα ένστικτο. Ναι. Πρέπει να, και πάει, πρέπει να είναι πάντα με κάποιον κοίτα. Μπροστά και τον ιδιοκτήτη. Μάλιστα. Είναι λίγο ρυψοκίνδυνο. Δεν πρέπει να είναι μόνο του το σκυλί, έτσι. Όπως και δεν αφήνουμε και ένα μωρό μόνο του, ναι, έτσι. Σωστό, σωστό. Συμφωνώ. Μα είναι έτσι, λογικό. Έτσι. Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι. Και τα, και τα μεν και τα δε θέλουμε. Αν δεν ακούς πώς αγριεύει στο αφεντικό του κιόλας. Αυτό που ακούστηκε ήταν το σκυλί. Έλα ρε εσύ. Α, ναι, 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 ναι. Για να μην του πάρει το παιδί, προστατεύει. Πολύ σημαντικό. Ναι. Και εμένα σου είπα το προστάτευε από τα φίδια, παιδιά. Τις άβρες και τέτοια, επειδή εμένα, ήταν παιδιά, εξοχή. Πάλι οι γάτες μου, άμα δουν ένα τέτοιο, θα έρθουν να γλύφουν αυτόν που πάει να δει τον άλλον. Ναι, αλλά οι γάτες είναι δικές σου όμως. Ή που θα είναι στον κόσμο τους και θα κοιμούνται. Ή που θα γλύφουν συνέχεια. Ναι, ή που θα γλύφουν με τα ναι. Ξένιες. Α, αυτό είναι γιατί τις έχεις μάθει εσύ να είναι πολύ γλυκές. Και να γλύφουν. Ναι, με τα ξένιες. Ναι, είναι. Εντάξει, γενικά οι γατούλες είναι έτσι γλυφιντουρά. Ξέρω, αλλά οι δικές. Ναι, άμα ξεκινήσει να εξαρτάται. Είναι και αυτές που μοιάζουν να η Τιτίκα και ο Φλάφι. Λοιπόν, τι ωραία, παντρευτήκαμε, γεννήσαμε, ερωτευτήκαμε, πήραμε σκυλιά, γατιά. Άντε τώρα να πηγαίνουμε για ύπνο. Λοιπόν, ευχαριστώ Μπέγκη Νταμπουράκη, Γιώργο Γκόλια, Μπάρμπαρα Κίρκη και όλους σας που ήσασταν κοντά μου την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί μου. Δεν ξέρω αν θα ταιριάξει αυτό την επόμενη με την επόμενη, αλλά θα το ξανακάνουμε. Άμα μία φορά το κάνεις αυτό το τρίο και περάσεις καλά, γιατί να μην το ξανακάνεις αφού και τηλεθεατές μας το θέλει. Κουαρτέτο. Ναι, εγώ επειδή πες ότι είμαι ο μαέστρος. Εμείς κάθε φορά που είμαστε και με την Μπάρμπαρα και με τον Γιώργο. Ναι, όλα. Είναι πολύ καλά. Κάνουμε story, ολοκληρωτικό story. Λοιπόν, άντε, από μένα, γεια σας.